Υποκατάληψη βρέθηκαν σήμερα τα περισσότερα σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των μαθητών που αντιδρούν στις συνθήκες κατ' από τις οποίες διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία εν μέσω πανδημίας. Να είμαστε ένα σχολείο με 600 με 700 παιδιά και να είμαστε σε κάθε αίθουσα 25 άτομα δίπλα το ένα στο άλλο και να μας λένε μόνο βάλτε τη μάσκα σας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα φωνάξουμε για να βρούμε καινούργιες λύσεις. Για να εκπροσωπήσουμε τέλος πάντων το σχολείο μας. Εκατοντάδες μαθητές βρέθηκαν το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, διαδηλώνοντας για την κατάσταση που επικρατεί με κυρίαρχο το μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τάξη και την έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας. Είμαστε πάρα πολλά παιδιά άτομα στην τάξη. Εμείς συγκεκριμένα είμαστε 25 και θα θέλαμε να μειωθεί αυτό. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στο κάθε τμήμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε 27 παιδιά νομίζω. Και να προσληφθούν καθαρίστριες που έχουμε πάρα πολύ λίγες. Καλύτερα να γινόταν μάθημα εκπεριτροπής, δηλαδή οι μισοί μαθητές τη μία μέρα και οι άλλοι μισοί μαθητές την άλλη μέρα. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει, είμαστε 25 άτομα μέσα σε μία τάξη. Οι μαθητές μεταφέρουν εικόνες υπερσυσσόρευσης σε τάξεις που αριθμούν από 25 έως και 30 μαθητές. Υποκινεί λοιπόν μόνο η έλλειψη των κονδυλίων. Κανείς δεν υποκινεί, γιατί εμείς θέλουμε τα σχολεία και το τονίζουμε ανοιχτά. Θέλουμε ανοιχτά σχολεία, ανοιχτά μυαλά. Ανοιχτές κατευθύνσεις, αλλά με 15 μαθητές στο τμήμα και με χρηματοδότηση και πρόσληψη μονίμων συναδέρφων, κάλυψη όλων των κενών και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας. Τα προβλήματα είναι εκείνα που υποκινούν τις αντιδράσεις, απαντούν και οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί στις επικρίσεις ότι οι καταλήψεις είναι υποκινούμενες. Λύσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρούμε τη σωστή λύση. Επίσης, κάνουμε 2 ώρα μαθήματα. Και είμαστε 2 ώρες μαζί με τη μάσκα μας. Η πρακτική της 2 ώρης διδασκαλίας αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις τόσο από τους μαθητές όσο και τους γονείς τους. Με την Ένωση Γονέων σε ανακοίνωσή της που προηγήθηκε των σημερινών κινητοποιήσεων να στέκεται στο πλευρό των παιδιών αλλά και να στυλιτεύει για μία ακόμη φορά κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης του μαθητικού κινήματος όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης. Οι τάξεις να χωριστούν. Να είμαστε 17 άτομα. Ο μέσος όρος είναι 25, αλλά υπάρχουν τάξεις και με 28. Θα έπρεπε να είμαστε πιο λίγοι. Τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μαθητών ακολούθησε πορεία με συνθήματα και καπνογόνα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ οι διαδηλωτές βρέθηκαν και στην Ενετική Λότζια.